2,5 μήνες μετά την κατάρρευση της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη και με τους κατοίκους του Αλικιανού να έχουν αποκαταστήσει την πρόσβαση στην περιοχή τους με παράνομη διάνοιξη δρόμου, η νόμιμη λύση προχωρά με γρήγορους πλέον ρυθμούς. Πάμε πηγαίνουμε γύρω-γύρω, για το όνομα του Θεού. Αλλά το άλλο είναι ότι περνάμε και δακρύζουμε από εκεί, από το μνημείο αυτό. Και τώρα που το λέω... Να είναι καλά αυτοί που τον φτιάξαν τον δρόμο αυτό, γιατί διαφορετικά είχαμε μεγάλη ταλαιπωρία γύρω-γύρω από το Φουρνέ. Στενός ο δρόμος, ακατάλληλος, και συγχαρητήρια σε αυτούς που φτιάξαν τον δρόμο. 200 μέτρα νότια του μνημείου που κατέρευσε θα τοποθετηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες η στρατιωτική γέφυρα, που μέχρι πρότινος ήταν εγκατεστημένη στον Πλατανιά. Οι εργασίες για την κατασκευή των βάθρων πάνω στα οποία θα τοποθετηθούν τα μεταλλικά στοιχεία της στρατιωτικής γέφυρας τύπου Μπέλεϊ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Πιστεύω ότι η στρατιωτική γέφυρα είναι πρόβλημα. Δεν νομίζω να εξυπηρετήσει. Πρώτα απ' όλα εγώ προσωπικά βρίσκω από κάτω. Στον Πλατανιά που την είχαν και είχα περάσει έβρισκα από μπροστά από κάτω. Τώρα δεν ξέρω. Θα είναι μια προσωρινή λύση, αλλά αν δεν κάνουν κάτι να φτιάξουν εδώ το μνημείο αυτό που... Δεν γίνεται τίποτα. Πιστεύω να γίνει και η παλιά γέφυρα όπως ήταν κάποτε, που δεν το νομίζω να τον προλάβουμε. Τουλάχιστον εγώ που είμαι σε κάποια ηλικία. Κατά τα άλλα, ταλαιπωρία συνεχίζεται. Οι κάτοικοι της περιοχής περιμένουν μέχρι σήμερα την απόδοση ευθυνών για την κατάρρευση του μνημείου. Θέμα για το οποίο είχε δεσμευτεί σε επίσκεψή του στην Κρήτη και ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πύρτζης. Οι αρχές, στην ουσία, αυτοί τη χαλάσαν την γέφυρα, γιατί με τη μεγάλη πλημμύρα, με τη μεγάλη καταστροφή, δεν έπρεπε να κάνουν την επέμβαση. Έπρεπε νωρίτερα, ενώ το γνωρίζανε. Το γνωρίζανε ότι πριν 10 χρόνια είχε πρόβλημα η γέφυρα και την ημέρα της καταστροφής πήγαν και κατακτυπούσαν και πετάξαν τόσα λεφτά. Πού θα βρεθούν τώρα αυτά τα χρήματα να ξαναγίνει? Την ίδια στιγμή η παλιά εθνική οδός Χανίων Κισάμου στο ύψος του ποταμού Ιάρδανος θυμίζει εργοτάξιο. Συνεργεία της Διευθύνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση του επιχώματος της γέφυρας του Πλατανιά, ώστε να δοθεί σε κυκλοφορία το συντομότερο δυνατόν.